καλώς ήρθατε στο Γιουροστοίχημα από τον Gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με τα μακροχρόνια στοιχήματα του Euro 2016, αλλά θα έχουμε και την πρώτη προσέγγιση μας στα ζευγάρια της φάσης των 16. Πλέον το τουρνουά αποκτά άγρια ομορφιά και μπαίνει στο στάδιο όπου κάθε λάθος πληρώνεται και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ας ξεκινήσουμε με τις κάρτες μας και πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας να δούμε πού κυμαίνονται οι αποδόσεις για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Λοιπόν, η Αγγλία προσφέρεται στο 8, το Βέλγιο στο 5,75, η Γερμανία στο 4,50, η Ιρλανδία στο 100, η Ισπανία στο 5,5, η Κροατία στο 7, η Ουγγαρία στο 60, η Πορτογαλία στο 8,50, η Ιρλανδία στο 150, η Γαλλία που είναι και το grand favori βάση των αποδόσεων στο 4, η Ελβετία στο 30, η Ισλανδία στο 100, η Ιταλία στο 12, η Ουαλή στο 22, η Πολωνή επίσης στο 22 και η Σλοβακία στο 150. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ισπανία έπαψε πλέον να είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου μετά την ήττα από την Κροατία που την έφερε στο δύσκολο ταμπλό της διοργάνωσης. Πλέον επικρατέστερη για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης θεωρείται η διοργανώτρια Γαλλία και ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία και το Βέλγιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της Κροατίας και της Πορτογαλίας που παίζονται στο 7 και στο 8,5 αντίστοιχα, ενώ η τιμή της Ιταλίας βρίσκεται σε διψήφιο αριθμό εξαιτίας του δύσκολου δρόμου που θα πρέπει να διανύσει εάν θέλει να φτάσει στον τελικό της 10ης Ιουλίου. Μιας και αναφερθήκαμε στον δρόμο που έχει να διανύσει η Ιταλία αλλά και για το δύσκολο ταμπλό στο οποίο έμπλεξε πλέον η Ισπανία μετά την ήττα στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Πάμε να δούμε τα ζευγάρια της φάσης των 16 αλλά και τις διασταυρώσεις από εκεί και πέρα. Ελβετία-Πολωνία, Κροατία-Πορτογαλία, Ουαλία-Βόρειος, Ιρλανδία-Ουγγαρία-Βέλγιο, Γερμανία-Σλοβακία, Ιταλία-Ισπανία, Γαλλία-Ιρλανδία και Αγγλία-Ισλανδία είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16, ενώ μπροστά σας στο δέντρο της διοργάνωσης βλέπετε και πώς ακολουθούν τα σταυρώματα για τη συνέχεια του τουρνουά. Πάμε τώρα να δούμε πού κυμαίνονται οι αποδόσεις και για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Βλέπουμε τους 8 πρώτους σκόρερς τώρα και τις διαθέσιμες αποδόσεις ώστε να κατακτήσουν το χρυσό παπούτσι του Euro. Ο Gareth Bale είναι πρώτος με 3 τέρματα και προσφέρεται στο 3,25. Ο Alvaro Morata επίσης με 3 τέρματα σε εφάμιλη απόδοση. Ακολουθούν Nani, Ronaldo, Τζούτζακ, Λουκάκου, Παγιέ και Πέρισιτς με 2 τέρματα. Ο Ρονάλντο και ο Νάνι προσφέρονται στο 4,25 όσο και ο Τζούτζακ. Ο Ρωμέλου Λουκάκη του Βελγίου προσφέρεται στο 5, ο Παγιές στο 9 και ο Πέρισιτς σε φάμιλη απόδοση. Όπως είπαμε και χθες, ενδιαφέρον για τον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης συγκεντρώνει η περίπτωση του Ρωμέλου Λουκάκου, του επιθετικού του Βελγίου, έχοντας την πεποίθησή μας ότι θα φτάσει μακριά το σύνολο του Μαρκ Βιλμότς. Λοιπόν, για την ώρα κρατάμε για πρώτο σκόρερ το Λουκάκου, όπως αναφέραμε και χθες, ενώ από τα 8 μάτς των 16 κρατάμε για την ώρα τον Άσο στο Ουαλία Βόρειος Ιρλανδία. Το λέμε από τώρα γιατί ενδέχεται μέχρι τη σέντρα της αναμέτρησης η απόδοση να έχει πιεστεί αρκετά. Και το χ ημίχρονο στο Γαλλία Ιρλανδία σε ένα μάτς με έντονο παρελθόν, με τους Ιρλανδούς να αναζητούν εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους από το Μουντιάλ του 2010. Πάμε να δούμε λοιπόν και τώρα συγκεντρωτικά στον πίνακα. Στο 5 προσφέρεται για πρώτο σκόρερ ο Ρωμέλου Λουκάκου, στο Ουαλία Βόρειος Ιρλανδία ο Άσος βρίσκεται ακόμα στο 1,85, ενώ στο Γαλλία Ιρλανδία το χ ημίχρονο τιμάται στο 1,93. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Περισσότερα για τις αυριανές αναμετρήσεις στο καθιερωμένο ραντεβού μας αύριο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.